πρωινό σοκ για ξενοδόχους και επαγγελματίες των παραλιακών στις κάτω Γούβες, καθώς έμειναν χωρίς ρεύμα για 8 ώρες, με τους ίδιους να γίνονται δέκτες της αγανάκτησης των τουριστών. Εμείς έχουμε ξενοδοχεία, έχουμε εστιατόρια, έχουμε τις δουλειές μας, δεν μπορούμε ούτε να δουλέψουμε, ούτε τίποτα, γιατί κάνουν, λέει, συντήρηση. Γιατί δεν την κάνανε τη συντήρηση πριν 1,5-2 μήνες, το θυμηθήκανε τώρα? Για βάλτε από τις 7,5 ώρα. Ούτε ψυγεία δουλεύουν στα εστιατόρια, ούτε στα σούπερ μάρκετ. Τι θα γίνει, θα δηλητηριάσουμε τους ανθρώπους? Ούτε οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μπάνια, ούτε να ανοίξουν το ερκοντήσιο τους. Οι άνθρωποι έρχονται και δεν βλέπουν φως και παραξενεύονται. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Τα παγωτά μας διαλύσανε, τα αναψυκτικά δεν πουλούνται. Μεγάλη ζημιά. Οι ταβέρνες από δίπλα, όλα τους τα πράγματα που είναι στην κατάψυξη σίγουρα θα χαλάσουν. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Τουρίστες ψήθηκαν χωρίς κλιματισμό, ενώ δεν κατάφεραν να δροσιστούν ούτε με έναν παγωμένο καφέ. Τώρα τούτο εδώ το πράγμα νομίζω ότι να μην ξαναγίνει. Να μην ξαναγίνει. Τα παγωτά αρχίζουν και λιώνουν, οι πελάτες δεν έχουν να πιούν καφέ γιατί οι μηχανές είναι με ρεύμα. Ειδικά αυτό που έγινε σήμερα είναι παράδεκτο. Με ρωτάνε όλοι αν έχουμε νερό, πότε θα έρθει το ρεύμα. Είναι βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Δηλαδή από τη τουαλέτα που είναι το βασικό, από το νερό που είναι μέγιστο αγαθό που δεν μπορούμε να το έχουμε, διότι όλα είναι, δηλαδή πρέπει να δουλέψει με το σύστημα. Παίρνουμε στην Αθήνα τηλέφωνο, έτσι η Αθήνα λέει ότι είναι προγραμματισμένες. Ναι παιδιά, να είναι προγραμματισμένοι μια ώρα, δύο, το καταλαβαίνουμε. Εμείς τους τουρίστες αυτούς που θα θέλουν αποζημίωσεις, ποιος θα τη δώσει? Τι θα τους πούμε, ήρθαμε σε ένα μέρος που δεν έχει ρεύμα? Και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω της τουριστικής σεζόν, με τους κατασταματάρχες να αφήνουν αιχμές για τις πολύ ωραίες και προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην τουριστική περιοχή, σημειώνοντας ότι οι εργασίες για τη συντήρηση δικτύων θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τους προηγούμενους μήνες. Τουλάχιστον να πηγαίνουν ή Οκτώβρη που κλείνει η σεζόν, μέχρι το Φλεβάρι, ξέρω εγώ, Μάρτι να τα φτιάχνουν, να τελειώνει η υπόθεση. Όχι το καλοκαίρι τώρα με τον κόσμο. Πρωτόγνωρα και για αυτούς. Έρχονται και μας κοιτάνε, λες και έχουν έρθει στην Πανανία. Α, μας πιέζει ο τουρισμός για να γίνουν κάποια έργα? Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνουν προγραμματισμένα το χειμώνα, που είναι όλα κλειστά. Τώρα, αυτή την εποχή, να κάνουν συντήρηση, εκτός να είναι μια έκτακτη ανάγκη. Είναι λάθος το αν είναι πολλές ώρες. Αλλά μια συντήρηση ετήσια πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα, τουριστική περιοχή είναι. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες αντικρίζουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. 3.500 από 2.000, γιατί κοντά είναι ένα, ούτε μήνα δεν είμαστε. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι τριπλάσια τιμή πάνω από ό,τι πέρυσι. Έχουν πάρει λοιπόν τα πάντα πάνω. Δεν είχαμε 2,5 χρόνια ανθρώπους στη δουλειά μας, γιατί λόγω κορονοϊού. Και αντί να κοιτάξουμε πώς θα φτιάξουμε τους ανθρώπους, κοιτάζουμε πώς θα τους διώξουμε.